το τέταρτο, το σχετικό με τους πειρασμούς, ερχόμεθα στο πέμπτο που επιγράφεται η σάρκα εχθρός της ψυχής. Είναι ένα θέμα που ειδικά, ιδιαίτερα μάλλον σήμερα, πρέπει να το προσέξουμε και να τοποθετηθούμε σωστά πάνω σε αυτό. Λέγω η σάρκα εχθρός της ψυχής. Θα μας πει ο Αββάς Ισακ στο πολύ μικρό αυτό κεφάλαιο πως το σώμα μας, όπως και η ψυχή, δεν είναι αμαρτωλά, αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκοί μολυσμοί τα μολύνουν. Δηλαδή η σάρκα αυτή καθεαυτήν δεν είναι αμαρτωλή. Αν και όταν διαβάζει κανείς τους πατέρες, προβληματίζεται λιγάκι. Κυρίως και κυρίως οι ασκητικοί πατέρες, όπως είναι ο Αββάς Ισακ, γιατί πολλοί καταφέρονται κατά της σάρκας. Αλλά και ο Απόστολος Παύλος, όσοι διαβάζετε γραφεία και την καλή συνήθεια να διαβάζετε, λέγει πως όσο ο έξω άνθρωπος διαφθείρεται, ο έσω ανακαινούται. Παρουσιάζει μία αντιστοιχία έξω ανθρώπου, σώματος δηλαδή, και έσω ψυχής. Ή ο ίδιος τον ακούμε να λέγει πως δουλαγωγεί το σώμα, ή να μη άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γέννητο. Το καθιστά δούλο, το βάζει φραγμόν. Ο ίδιος ο Κύριος θα μας πει πως οι κακοί διαλογισμοί, οι πορνείες, οι μοιχείες ξεκινάνε από μέσα, από την καρδιά. Έχουν σαν έδρα την καρδιά, όχι το σώμα. Όπως μας λέγει εδώ αυτό που διαβάσαμε του Αββά Ισακ, ότι το σώμα δεν είναι κακό. Αλλά η αμαρτία εδράζεται, οι επιθυμίες, οι κακίες έχουν σαν έδρα την καρδιά. Από εκεί ξεκινάνε, λέγει ο Κύριος. Θα ήθελα σήμερα, με τη βοήθεια πάντοτε του Αγίου Αββά Ισακ, να πούμε μερικά πράγματα πάνω σε αυτό το θέμα. Σάρκα, εχθρός της ψυχής. Οι Άγιοι Πατέρες, όλοι γενικά, βλέπουμε να είναι ασκητικότατοι, όχι ασκητικοί, ασκητικότατοι. Και αυτοί οι λεγόμενοι κοινωνικοί πατέρες, όπως ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Άνης Χρυσόστομος, που αυτοί οι οποίοι δεν διαβάζουν καλά πατέρες και δεν καταλαβαίνουν τον μοναχισμό και την ασκητική ζωή, δεν την καταλαβαίνουν, τους στέλνουν κοινωνικούς εργάτες με γεωκομεία, με ορφανοτροφία, με εργασία στον κόσμο και φυσικά με αρκετά κιλά οι ίδιοι. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος, όπως μας λέγει ο βιογράφος του, όντας όχι όταν ξεκίνησε σαν ασκητής και ερημίτης τη ζωή του, γιατί έτσι ξεκίνησε, αλλά όντας αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολος, είχε παραμερίσει τόσο πολύ το σώμα του, που εάν δεν ήταν η Ολυμπιάς να τον υπενθυμίζει να φάει, ίσως να μην έτρωγε ποτέ. Θα λέγαμε κενός τα φέτινη της πίνης. Και μάλιστα, προσέξτε, μία εκ των κατηγοριών των εχθρών του ήταν το ότι
πάστιλον αντίδωρο, εστί λέγε, τρώγε αντίδωρο το απόγευμα. Κάθε μέρα τρώγε αντίδωρο. Αλλά τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έτρωγε τίποτα άλλο παρά αντίδωρο. Ζούσε με το αντίδωρο για μια μεγάλη περίοδο. Όπως ο γνωστός σας, ο πατήρ Παΐσιος, υπήρχαν μήνες που ζούσε με τα κουκουνάρια, τους σπόρους της κουκουναριάς. Έπαιρνε μερικούς σπόρους, τίποτε άλλο. Βλέπουμε πόσο πιέζουν το σώμα τους και πόσο το παραμερίζουν και πόσο το ταλαιπωρούν οι Άγιοι. Πολλοί ταλαιπωρούν το σώμα τους. Και είπαμε όχι οι φιλοκαλικοί και ασκητικοί όπως τους ονομάζουμε, αλλά αυτοί οι λεγόμενοι κοινωνικοί πατέρες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Πόσο με συγκινεί όταν διαβάζω. Είχαν πολύ στενή φιλία με τον Μέγα Βασίλειο, το ξέρετε. Και επρόκειτο κάποτε να τον επισκεφθεί στην Αζιαζό ο Άγιος Βασίλειος, όντας επίσκοπος Κεσαρίας. Μεγάλη τιμή για τον Γρηγόριο, ο φίλος του να έρθει εκεί στην Αζιαζό, πολύ χαρά. Και όπως κάνουμε εμείς, ήθελε να του κάνει τραπέζι, πασχαλινό τραπέζι. Το καλύτερο τραπέζι. Και ήθελε να βρει το φαγητό, δεν είχε ο τόπος του, και να το βρει. Και γύρισε ολόκληρη επαρχία να βρει τι χώρο. Να περάσουνε τις ημέρες που θα ήταν με χόρτα, επίσημο τραπέζι. Όπως μου λέγε και ο Παΐσιος, ένας παππούλης ασκητικότατος, τέτοιος τους ξετρύπωνε της εποχής μας, την εποχή μας, ο Γιώργος Παΐσιος, και τους αγαπούσε πάρα πολύ. Πέρασε από το κελί του και του λέγει, τι γίνεται, πώς περνάς, πολύ καλά. Ω, εδώ λέγει, εγώ καλό περνάω, σήμερα μπριτζόλης λέγει. Μπριτζόλης λέγει. Και σκέφτηκα, λέγει ο Ροπαΐσιος, μήπως λέει, είναι κυνηγής του Άγιον Όρος, κάποιος σκότωσε κανένα Γρηγόριο και του έδωσε κάτι. Το παππούλι και κάτι μπριτζόλης, έχουν μία λέει εκεί στο παράθυρο, δέστε, είχε έναν ζωχό. Βρήκε καλούς μεγάλους ζωχούς, έτσι, τρυφερούς ζωχούς μεγάλους, μπριτζόλες λέει. Κάτι μπριτζόλες τώρα, έναν εκεί στο παράθυρο, λέει. Μια μπριτζόλα. Και είχε το ζωχό εκεί, τότε κατάλαβα, λέει. Και ήταν οι μπριτζόλες του. Και ο Μέγας Βασίλειος φυσικά, που απαντώντας τον εχθρό του, που απεστάλλει από τον Ουάλι για να προσέλθει στην Έρης όπως όλοι οι επίσκοποι, και αυτός, γιατί ο μόνος ο οποίος δεν έκυπτε την κεφαλή του, και επειδή φυσικά δεν ήθελε να ακούσει, του λέγει ότι μίλησε για φόνο, για εξορίες, δεν φοβάμαι τίποτα, γι' αυτό το σαρκείο με το πρώτο χτύπημα θα πέσει. Ήταν τόσο ασθενικός, τόσο αδύνατος, με το πρώτο χτύπημα θα έπηκτε. Και γενικά όλοι οι πατέρες, εάν θα μπορούσαμε να γράψουμε αυτά, δεν μιλάμε για τους άλλους, για αυτά που υπέφερε ο Γιώργος Παΐσιος εκούσια, θεληματικά, θα σηκωνόταν η τρίχη της κεφαλής μας ψηλά. Το πόσο πολύ βασάνισε το σαρκείο του για να το κάνει σκελετό, να το κάνει λείψανο, όπως έλεγε ο ίδιος. Και καμαρώνει, έγραφε κάπου, γράφει κάπου το λείψανό του, τη σάρκα λείψανο. Γιατί τόσο πολύ, ξέρετε γιατί? Γιατί όντως μετά την πτώση το σώμα, η σάρκα είναι εχθρός της ψυχής, όπως γράφει ο Βασίλης. Έχει καταστεί εχθρός της ψυχής. Να, τι λέγει ο Μπριτζανίνοφ, που ο Νικοπόλεος έχει μεταφράσει από τα ρωσικά δύο βιβλία σχετικά με τον Ιγνάτιο Μπριτζανίνοφ, είναι πολύ σπουδαίος Άγιος, γράφει πολύ ωραία, πατερικότατος φυσικά, γράφει, παρότι εξέπεσε από την κοινωνία με τον Θεό και με τον χορό των αγγέλων, στον οποίο ανήκε ο άνθρωπος δηλαδή, όχι μόνο επειδή είχε ψυχή λογική, αλλά και επειδή είχε σώμα πνευματικό, τώρα ψυχικά κατήντησε σαν τα εκπεσόντα πονηρά πνεύματα και σωματικά σαν τα άλογα ζώα.
επλάστη λίαν καλός. Και ήτο, λέγει ο Άγιος, μεταξύ των χωρών, το χωρό των αγγέλων. Και ανήκε σε αυτόν τον χώρο ο άνθρωπος. Αλλά μετά την πτώση του, όπως τα πονηρά πνεύματα οι δαίμονες, ο Εσφόρος με όλο το στράτευμά του, πρέπει να ξέρετε, αυτός ο ολόλαμπρος άγγελος, αυτό το χερουβίμ, γιατί ο Εσφόρος, όπως λέγει ο ίδιος ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριτζανίνοφ, ήταν ένα από τα πρώτα χερουβίμ. Το βγάζει από τους προφήτες, αν θυμούν, τον προφήτη Ιζεκίλ ή Δανίλ, και λέγει ήταν ένα χερουβίμ. Αυτό το τόσο λαμπρό χερουβίμ, αφού εξέπεσε μαζί με όλους τους άλλους αγγέλους που πήρε, παρέσυρε μαζί του και έγιναν δαίμονες, από φωτεινότατη έγινε σκοτεινότατη και από εμορφότατη άγγελοι έγινε δυσιδέστατη, έγιναν συχαμεροί. Βλέπετε μια αλλίωση, μια αλλαγή. Αυτή η αλλαγή συμβαίνει και στον άνθρωπο. Και πρέπει να ξέρουμε ότι το σώμα μας δεν ήταν πρώτης πτώσεως όπως είναι τώρα. Φυσικά δεν υπήρχε αρρώστια, δεν υπήρχαν οι επιθυμίες, οι αδυναμίες, οι αμαρτίες, αυτά, ο θάνατος δεν υπήρχαν. Υπέστη αλλίωση και φθορά. Ήταν άθρωτο, έγινε φθαρτό. Και επιπλέον, εδώ μας λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριτζανίνοφ, είχε σχέση με το χορό των αγγέλων. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, θα μας πει στα καθεαυτόν που τα διαβάζουμε στη γιορτή του στην Πανήγυρη κάθε χρόνο, πως μετά την πτώση ενδύεται τους δερματίνους χιτώνας ο άνθρωπος, και νομίζω, λέγει ο Άγιος, ότι η δερμάτινη χιτώνα, και η δερμάτινη χιτώνα είναι αυτή η βαριά σάρκα την οποία έχουμε. Άρα δεν πρέπει να έχουμε αυτή τη βαριά σάρκα κατά τον Άγιο. Βλέπετε, αυτό που κουβαλάμε, που φέρνουμε, είναι μεταπτωτικό. Και έχει όλες τις αδυναμίες. Εξαγιάζεται, καθαρίζεται με το βάπτισμα, με τη χάρη του βαπτίσματος. Αλλά υπάρχει αυτή η ροπή προς την αμαρτία. Και επειδή εύκολα μπορεί να ζημιώσει την ψυχή, το σώμα, γι' αυτό και οι πατέρες χρησιμοποιούν την άσκηση για να βοηθήσει να μην ζημιωθεί η ψυχή. Νομίζω αυτός είναι ο λόγος. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε ένα συσχετισμό του σώματος και της ψυχής λέγει, όσοι έχετε διαβάσει σε ομιλίες του Αγίου του Χρυσόστομου, λέγει ότι η ψυχή είναι οικοδέσποινο μέσα στο σπίτι, νοικοκυρά. Το σώμα είναι τα ντουβάρια, η τύχη. Έφυγε η οικοδέσποινα, θα του βάλει, γιατί δεν λένε τίποτα. Θα ερυπωθούν. Δεν έχουν καμία αξία. Και γι' αυτό, προκειμένου να γίνει μια υποταγή, το καλύτερο, αυτό είναι το καλύτερο, η ψυχή, στο χειρότερο, η Εκκλησία θα μας πει στους ύμνους της, που θεολογεί με τους ύμνους, προσπαθούμε να υποτάξουμε το χείρον το κρίτονι, το χειρότερο στο καλύτερο. Ο αγώνας είναι να γίνει αυτή η υποταγή του χειροτέρου στο καλύτερο. Το χειρότερο είναι το σώμα, το καλύτερο είναι η ψυχή. Αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος που είπαμε στην αρχή, που λέγει δουλαγωγώ το σώμα ή να μην άλλης κηρύξας αυτός αδόκιμος γένομαι. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία που κατέχει την αλήθεια, όχι επειδή είμαστε Ορθόδοξοι, είναι ασκητική. Δεν μπορεί να νοηθεί Ορθοδοξία και Ορθόδοξος χωρίς άσκηση. Δεν μπορεί να είναι κανείς Ορθόδοξος αν δεν αγαπάει την άσκηση. Και άσκηση είναι η μητέρα όλων των αρετών. Αυτά σαν πρόλογο σε αυτά που θα διαβάσουμε εδώ στον Αβά Ισάκ,
ήθελα να κάνω αυτήν την εισαγωγή για να μην εκπλαγείτε από αυτά που θα ακούσετε. Αναφέρεται και στον κοσμικό χριστιανό και στον μοναχό περισσότερο. Και λέγει ο Αββάς, γνώριζε ότι σφοδροί λογισμοί και σαρκικοί πειρασμοί θα σε πολεμούν για να μολύνουν το σώμα σου και την ψυχή σου. Για να νικήσεις το πάθος αυτό πρέπει να αποφεύγεις συστηματικά τις κοσμικές συναναστροφές. Γι' αυτό ο Γεροπαΐσιος, θα τον αναφέρω συχνά τώρα πια, δεν είναι εν τη ζωή για να στενοχωρείτε όταν αναφέρετε το όνομά του. Εγώ έξω στο προάβλιο, όσοι τον ακούγατε και ενθυμίστε, είχε πει πως να προσέξετε πάρα πολύ με ποιους συναναστρέφεστε. Στον τόπο σου δεν έχεις κάποιον ομόφρονα, δεν έχεις. Στην Αρνία είχε πει χαρακτηριστικά, είσαι μόνος. Μια οικογένεια χριστιανική στην Αρνία. Δεν υπάρχει άλλη. Έμαθες ότι στην Κασάνδρα υπάρχει κάποια άλλη. Να σηκωθείς να πας στην Κασάνδρα. Να αναστραφείς αυτό που είναι στην Κασάνδρα. Όχι επειδή θα περιφρονούμε τους άλλους, αλλά γιατί θα ζημιωθείς από τους άλλους. Από τον κοσμικό θα ζημιωθείς. Και απορώ σήμερα εγώ πως στον ίδιο τόπο υπάρχουν 4-5-6, συμβαίνει πολλές φορές, χριστιανικές οικογένειες που δεν έχουν όλες μεταξύ τους σχέση, αλλά έχουν μια κοσμική σχέση. Τι να πούμε. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν γίνεται να μην σημειωθείς. Μερικές φορές μας κοροϊδεύει ο διάβολος και λέμε ότι τους πλησιάζουμε για να τους βοηθήσουμε, κάνουμε παρέα για να τους βοηθήσουμε. Δεν θα τους βοηθήσεις. Θα σε ζημιώσω. Δεν θα γίνεις εσύ δυνατότερος από τον διάβολο, από τον πονηρό, από τον πειρασμό. Κανείς δεν έχει αυτή την δύναμη. Λέγει να αποφεύγεις συστηματικά τις κοσμικές συναστροφές. Και όχι μόνο τις συναστροφές, αλλά και όλα τα ερεθίσματα. Να γιατί σήμερα η αγνώτης, η καθαρότης είναι ένα λουλούδι που δύσκολα αφήσει. Πολύ δύσκολο σε αυτή την πνευματική έρευνα. Γιατί έκανε τέτοια και τόση δουλειά ο διάβολος, δημιούργησε ένα τέτοιο κατεστημένο στήξη της κοινωνίας μας που δεν μπορείς να βγεις, να περάσεις καθαρός. Βαδίζοντας τον δρόμο της ζωής σου. Δεν είναι εύκολο. Μιλάμε για καθαρότητα. Όχι φυσικά, γιατί μερικοί νομίζουν πως για να δεν έχουν κάνει, δεν έχουν τελέσει την αμαρτία, επιτελέσει την αμαρτία, τη σαρκική αμαρτία, την πορνεία, την μοιχεία και ας έχουν κάνει χίλια δυο άλλα, είναι εντάξει, μπορεί και να κοινωνούν. Όχι. Δεν είναι μόνο αυτό η αμαρτία. Έρχεται ο ίδιος ο Κύριος να μας πει πως το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ο εμβλέψας εις το επιθυμίσε ήδη εμίχευσε. Λόγια του Κυρίου του Θεοτρόπου Ιησού Χριστού, που ευλέψεις και το επιθυμίστε. Όπως ζούμε σήμερα, αδελφοί μου, πώς μπορούν να κατασταλούν αυτές οι επιθυμίες, πώς μπορούν τα παιδιά μας να μείνουν αγνά και καθαρά. Πολύ δύσκολο. Υπάρχει ευλογητός αυτός και δοξασμένο το όνομα ότι υπάρχουν καθαρά παιδιά, αγνά, αγνότατα, αλλά αυτό είναι ένα θαύμα. Να περνάει κανείς μέσα από βαλτώδεις τόπους που γεμάτος λάσπη, γεμάτος δυσοδεία και να βγαίνει καθαρός, να μην έχει τίποτα, καθόλου τίποτα, ένα θαύμα. Και φυσικά τα θαύματα μέσα στην Εκκλησία πάντοτε υπάρχουν, ζητάμε θαύματα, να δούμε, για μένα αυτό είναι πολύ μεγάλο θαύμα. Πολύ μεγάλο θαύμα. Πολύ λίγα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, αλλά υπάρχουν. Και με τόση μανία δουλεύει ο διάβολος γύρω από αυτά τα θέματα, με τα μέσα ενημερώσεως, με τη τηλεόραση, με τόσο που όταν κάποιος βλέπει τηλεόραση δεν μπορεί να μην έχει σαρκικούς λογισμούς. Το ξέρετε όσοι βλέπετε τηλεόραση. Σαν πνευματικός αυτό έχω δει. Να μην έχει σαρκικούς λογισμούς και μεγάλους και παντρεμένους, όχι μόνο τα παιδιά, και οι μεγάλοι. Σαρκικές, επειδή και να
Εσείς με, δεν μιλάμε για τους νέους τώρα, τους εφήβους και τους νέους που δεν έχουν έρθει εις γάμο κοινωνία ακόμη. Για εσάς που έχετε συνηθίσει να βλέπετε τηλεόραση, έρχεται η Σαρακοστή. Να, σε λίγο καθαρά εβδομάδα. Αγωνιστείτε να εγκρατευτείτε η σύζυγη βλέποντας τηλεόραση. Δεν θα το μπορέσετε. Άρα, και αν κάνετε κάποια εγκράτεια, λυψή εγκράτεια θα είναι. Με γεμάτη λογισμούς θα είστε και επιθυμίες και εκεί. Όσο σημειώνει, γι' αυτό και πάλι ήταν τόσο απόλυτος που τον παρεξηγούσαν πολλοί οι γεροποίησεις και έλεγε καθόλου τηλεόραση. Καθόλου. Να πεταχτεί η τηλεόραση. Ήξερε τι έλεγε. Αναφέρομαι μόνο στο σαρκικό τώρα. Αναφερόμαστε σε αυτά που αναφέρεται ο Βάτσακ, όχι στις άλλες ζημίες που προκαλεί. Σήμερα είναι πολλά τα ερεθίσματα και δύσκολα κανείς να είναι αγνός και καθαρός. Και μάλιστα, το λέγω και το πιστεύω, στα παιδιά που αγωνίζονται, και αν παιδάκι μου λέγω μείνεις καθαρός και αγνός, θα έχεις μαρτυρικό στεφάνι. Ένα παιδί που θα μείνει καθαρότατο, αν μείνει, είτε παντρευτεί, είτε γίνει ιερεύς, είτε στο μοναχισμό, οπουδήποτε, αν μείνει μέχρι τότε καθαρό, θα έχει από το Θεό μαρτυρικό στεφάνι. Γιατί δεν είναι εύκολο, λέγει ο Βασισάκ, βλέπετε, δεν πετάνε στα σύννεφα οι Άγιοι, ξέρουν τι γίνεται, είναι καλύτεροι ψυχολόγοι, γιατί εκεί διαγωνίστηκαν και πολέμησαν. Και είδαν πόσο δύσκολο είναι κανείς να κρατηθεί εκεί που πρέπει να κρατηθεί, όπως θέλει ο Θεός. Μην ξεχνάς, μέσα στη φύση σου έχεις την ορμή για την κρογωνία, που φουντώνει από την απρόσεκτη συμπεριφορά με το έτερον φύλλο. Είτε άντρας είσαι, είτε γυναίκα. Γι' αυτό βλέπουμε τις τραγωδίες, τα δράματα, φιλικά ζευγάρια να έχουν σχέση και να καλή πρωινή παίρνει ο φίλος τη γυναίκα του φίλου και εξαφανίζουν. Πολύ καλοί φίλοι. Έχω τέτοια παραδείγματα και ποιες περιπτώσεις. Πολύ καλοί φίλοι, πολλή οικειότητα, επισκέψεις, όταν φυσικά δεν έχουν πολύ φόβο Θεού, δεν ζουν μυστηρική ζωή. Αν και σε τέτοιες περιπτώσεις ακόμη παρουσιάζονται τέτοια φαινόμενα όταν υπάρχει πολύ πλησίασμα και πολύ εξοικείωση. Και μέσα σε χριστιανικές οικογένειες δημιουργούν τέτοια δράματα. Είτε να δράματα, πραγματικά. Δεν πετάει στα σύννεφα λοιπόν ο Άγιος, ξέρει τι λέγει, γνωρίζει τι λέγει. Ένας άλλος Άγιος, ο Άγιος Άνης Κλίμακος, θα μας πει πως όποιος ενίκησε τη σάρκα του έγινε άσαρκος, δηλαδή άγγελος. Όποιος νομίζει ότι είναι αγνός και καθαρός, όταν δεν προσέχει, αυτός είναι άγγελος. Ας μας δείξει τα φτερά του. Γιατί πολλές φορές μπορεί να αμαρτάνουμε και να μην το καταλαβαίνουμε. Να δουλεύει η αμαρτία μέσα μας και να μην το καταλαβαίνουμε. Μη σας φαίνεται παράξενο. Χίλιες δυο επιθυμίες. Και συνεχίζει ο Άγιος και λέγει πως άλλη ζημιά προκαλούν στην ψυχή οι πειρασμοί που έρχονται από πράγματα που βρίσκονται μακριά μας και άλλοι πολύ σοβαρότεροι βλάβοι προξενούν στην ψυχή μας οι λογισμοί που μας έρχονται όταν ο πειρασμός είναι κοντά μας. Και λέγει το παράδειγμα, όταν η φωτιά βρίσκεται πολύ μακριά δεν θα σε επηρεάσει και δεν θα σε κάψει. Όταν είναι πολύ κοντά σου δίπλα σου η ζημιά είναι σίγουρη. Όταν βλέπεις τα κάρβουνα από μακριά δεν θα σου κάνει ζημιά. Αν πας κοντά και τα πιάσεις, θα καείς. Αυτό λέγει ο Άγιος. Και μάλιστα δεν είναι τόσο μεγάλη η ζημία. Ξέρετε ότι, σας είπα κι άλλη φορά, στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, το πρώτο είναι η γαστριμαργία, από την οποία γεννούνται αυτά τα σαρκικά πάθη. Πορνεία, μοιχεία και πολλά άλλα πάθη. Είναι το πρώτο. Και είναι τόσο
καταστρεπτικό αυτό για την ψυχή που πάλι ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριτζανίνοφ, δεν ξέρω αν σε αυτό το βιβλίο ή στο άλλο γράφει, δεν θυμάμαι, λέγει πως αυτός που θα πέσει μια φορά στη σαρκική αμαρτία απογυμνώνεται από την χάρη του Θεού και είναι έκθετος στο διάβολο, εκτίθεται στο διάβολο, έχει απογυμνωθεί τελείως και το πιστεύω αυτό ακράδαντα, χάνει τελείως τη χάρη. Εκτός φυσικά να πράξει μετάνοια, η μετάνοια θα δώσει τώρα. Να κλάψει, να πονέσει, να αισθανθεί το βούρκο, τη λάσπη μέσα στην οποία χώθηκε και λέγει αλλού ο Άγιος Άνετς Κλίμακος, λέγει πως ενώ για τα άλλα τα αμαρτήματα, για όλα λέγει, μου ήρθε τώρα στη σκέψη, λέμε ότι αμάρτησε στο θέμα της πορνείας της μηγές, λέμε έπεσε. Δεν λέμε αμάρτησε, αλλά έπεσε. Και πως λέγει τα άλλα συγχωρούν όταν μετανοήσει κανείς, μπορεί να πάει να κοινωνήσει. Εδώ τοποθετείται κανόνας, πρέπει έπειτα από καιρό. Άγιος Βασίλειος λέγει 5 χρόνια, Άγιος Άγιος Νηστευτής 3 χρόνια, εμείς το κατεβάζουμε 1 χρόνο όταν υπάρχει μετάνοια. Πώς δεν ρωτάτε. Άρα θέλει να πει ότι σοβαρότερο από όλα είναι αυτό. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Μπριτζανίνοφ λέγει ότι και μια φορά, επαναλαμβάνω, χάνει τη χάρη και είναι τόσο έκθετος στον διάβολο, στον πονηρό, που μπορεί να του κάνει οτιδήποτε. Να, μου έλεγε Γιώργο Παΐσιος, αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά και συγκλονιστικά. Και από αυτά τα παραδείγματα μπορεί να καταλάβει γεγονός, να καταλάβει κανείς τι ζημιά γίνεται. Ήταν κάποια 28 ετών που ειράστη ένα νεαρό 18 ετών. Πράγματα που συμβαίνουν σήμερα. Αυτό δεν είναι και πολύ τραγικό, γιατί βλέπω περιπτώσεις προημερών είχα ακούσει 54 ετών και παντρεύτηκε έναν 27 ετών. Ακούτε, η εποχή μας. Γύρω στα 50 και ήταν και έκανε γάμο, 27 ετών. Ένα νεαρούλι. Σκετιτρέβο. Ο διάβολος ήταν μέσα, τρελαίνει το άνθρωπος και δεν ξέρει τι κάνει. Αυτή λοιπόν είχε επιθύμηση πολύ τον νεαρό αυτόν και έκανε το παν να τον πλησιάσει και να έχει σχέση. Φιλία όπως λέγονταν σήμερα, έρωτα. Ναι, η αγάπη. Η υπέρτατη αγάπη. Τη βρώμα, τη δυσοδία την ονομάζουμε αγάπη. Η έρωτας είναι η ένωση των καρδιών. Αυτό είναι ο έρωτας. Όχι να βρωμίζεται κανείς το σαρδικό πάθος. Αλλά σήμερα συνηθίζουμε να κυλίγουμε τις βρωμιές με χρυσόχαρτα. Να γυαλίζουμε. Έτσι μας να πάνε. Και έκανε το παν. Μέχρι στους μάγους πήγε. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πιστό παιδί, εξομολογείται. Και ανέσχυνται, όπως έλεγε ο Γιώργο Παΐσιος, το απομόνωσε. Ξεγυμνώθηκε και το παιδί μπροστά στη γη έπεσε. Το κάνει πάλι μάγια και γίνεται ο ίσκιος της. Δεν μπορούσε να ξεκολλήσει από αυτή και αυτό. Τόσο πολύ έπειτα από 1-2 χρόνια, τόσο πολύ δυσκολεύτηκε που είχε την ξεδιατροπιά, λέγει, μου το λέγει ίδιος, να έρθει να μου πει να κάνω προσευχή, να απαλλαγεί από αυτό. Δεν μπορούσε πια, διότι όπου αυτή και αυτός. Βλέπετε, ενώ είχε κάνει μάγια προηγουμένως, τα πάντα είχε κάνει, δεν μπορούσε να κάνει τίποτε. Μόλις έπεσε, αμέσως ο διάβολος κήρυξε. Πιάσαν που λέμε τα μάγια. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριτζανίνοφ λέγει η αμαρτία απογυμνώνει τελείως τον άνθρωπο, τη χάρη του και είναι έκθετος πια στο διάβολο. Μπορεί να το κάνει ο διάβολος ό,τι θέλει. Μέχρι που να δαιμονιστεί. Έχουν παραδείγματα δαιμονισμού. Θα πεις σήμερα η περισσότερη αμαρτία, αυτή η αμαρτία δεν είναι αμαρτία, πια είναι κάτι φυσιολογικό. Όπως τρώμε, έτσι και αμαρτία. Έτσι λέει ο κόσμος, έτσι λέει. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό. Να μου έρχονται παιδιά, πολύ πάτερ μου λέει, ξέρεις, λέει, περάσουμε νεαρό, μου λέει, μια κοπέλα, περάσαμε 10 χρόνια καλά, πολύ καλά περάσαμε, σαν ζευγάρι, πολύ ευχάριστα, πολύ ωραία. Και έπειτα λέει, δεν ταιριάζαμε, χωρίσαμε, έκαναμε κάποιον 4-5 χρόνια και αυτό δεν ταιριάζαμε, τώρα λέει, θα δούμε, θα κοιτάξουμε. Ωραία παιδάκι μου, και πάτερ μου, αυτό λέει, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Δεν σας λέω ψέματα, είναι κάτι πολύ φυσιολογικό και φυσικά, δεν μπορεί κανείς όταν ζει αυτήν την εντός παρενθέσεως φυσιολογική ζωή να είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν γίνεται να είναι φυσιολογικός άνθρωπος. Και γι' αυτό αυτή η ταλαιπωρία μέσα στην κοινωνία μας,
πόσο μαρτυρική έχει γίνει η ζωή, πόσο δύσκολη έχει γίνει, πόσο ανθόρυση έχει γίνει η ζωή. Από αυτά έχει γίνει τόσο δύσκολη, και να έχουμε κάνει δύσκολη τη ζωή μας. Έχει γίνει απάνθρωπη η ζωή. Όχι από τα πετρά, όχι. Γιατί έχει γίνει μπετό μέσα η ψυχή μας. Η αμαρτία σκληρύνει τη ψυχή. Είναι ο οδοστρωτήρας, την κάνει σαν τον δρόμο. Τι να φυτρώσει εκεί πέρα, ακούς έπειτα, δεν μας είπε ο Κύριος. Όταν ο σπόρος πέσει στον δρόμο, τα πιτρινά τον αρπάζουν αμέσως. Δεν φυτρώνει τίποτε. Όταν ο οδοστρωτήρας της αμαρτίας και της σαρκικής, των σαρκικών παθών, σκληρύνει την ψυχή, σκληρύνει. Και λέγει, συμβουλεύει ο Άγιος και λέγει ότι για να κρατήσουμε το σώμα μας καθαρό από τους αρχικούς μορισμούς πρέπει να προσέχουμε πολύ τα ερεθίσματα, τονίζει πάλι. Πάρα πολύ προσοχή στα ερεθίσματα. Και πώς θέλεις έπειτα τον έφηβο, κυρίως τα αγόρια ή και την κόρη σου, όταν η τηλεόραση δουλεύει συνεχώς και βλέπεις και καλά έργα, ελληνικά καλά έργα, πρέπει να αναγνώ και καθαρό το παιδί σου. Και όταν λέει και τέτοιο και σου φέρνει τη φιλενάδα, διότι διασκεδαστείς και κλαίεις και τρες στους προπνευματικούς. Τι εσύ φτιάς. Δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Γιατί δεν βλάπτει η ροπή για την τεκνογωνία που έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά η εκτροπή. Θα μας πει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, που μιλάει για παράχρηση. Έχουμε μέσα μας, λέγει, στην ψυχή μας, η ψυχή έχει το θυμικό, επιθυμητικό και το λογιστικό. Εδώ έχει σχέση με το επιθυμητικό. Το επιθυμητικό είναι, το έβαλε μέσα ο Θεός. Είναι αδύναμος, την έβαλε ο Θεός. Δεν μας έβαλε αμαρτία ο Θεός. Όταν το χρησιμοποιήσει σωστά το επιθυμητικό, τότε αυτή την αγαπητική τάση που έχεις μέσα σου, θα αγαπήσεις τον Θεό μόνο σε την καρδιά που στέλνει. Γι' αυτό σου το έβαλε, να αγαπήσεις τον δημιουργό στον πλάστη σου. Να αγαπήσεις τον συνάνθρωπό σου, να πεθάνεις γι' αυτόν. Να είμαστε σαν αδέρφια και περισσότερο. Γι' αυτό μπήκε αυτή η επιθυμία. Όχι να αγαπάμε την αμαρτία, τη σάρκα, το σώμα, την ειδονή. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι, δεν γίνεται πια χρήση αυτή τη δυνάμεως, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόρης, αλλά γίνεται παράκριση. Έτσι το ονομάζει, παράκριση. Δεν γίνεται χρήση τη δυνάμεως. Αν το χρησιμοποιεί σωστά, ή το θυμικό, σου βάλε το θυμικό. Λέει κανείς, είμαι θυμώδης. Καλά είσαι, πολύ καλό, δόξα σε ο Θεός. Έχεις δύναμη μεγάλη μέσα. Αλλά αυτήν την δύναμη βάζεις ένα σωστό κανάλι. Ξέρετε ότι όταν κανείς είναι φύσης θυμώδης, μπορεί να προχωρήσει και να γίνει άγιος. Μη σφαίνεται παράξενο. Ένας άλλος που δεν έχει δύναμη αυτή την δύναμη, δεν έχει θυμό, δύσκολα προχωράει. Αλλά αυτός που έχει το θυμό μέσα, πώς, εάν το χρησιμοποιήσετε αυτή τη δύναμη σωστά, όχι εναντίον των άλλων, να δαγκάνει τους άλλους, αλλά να δαγκάσει τον παλιό άνθρωπο, να τον σκοτώσει. Καθώς το θα πει, κοίταξε όπως είπε και ο Παΐσιος, το ξεκίνησε. Μου λέει όταν ξεκίνησε, σκέφτηκε να γίνει μαλαβός. Είπε, Σατανά, λέγει, να πεθάνω, δεν θα γίνει το χατήρι. Όταν το έλεγε, θα πεθάνω, λέει, το χατήρι δεν θα γίνει. Έτσι ακριβώς. Δεν έπρεπε να γίνει. Ήταν έτοιμος να πεθάνει. Άνοιξε τον τάφο, μου λέει. Δεν θα γίνει το Σατανά. Πώς να βλέπεις θυμό, βλέπεις τροφτικός. Αυτός που έχει θυμό, αυτός μπορεί να το πει αυτό το πράγμα. Δύναμη μεγάλη. Αλλά εμείς γι' αυτό τη χρησιμοποιούμε. Ο άνδρας να δαγκάνει τη γυναίκα, η γυναίκα τον άλλο, τα παιδιά με τους γονείς και με όλο τον κόσμο. Αυτή είναι εκτροπή. Εμείς το έδωσε, δεν μας έδωσε ο Θεός τη δύναμη γι' αυτό. Έτσι και επιθυμίες. Το θυμικό δεν πήγε γι' αυτό. Για όπως λέει πιο κάτω ο Άγιος. Γιατί αν αφήσει κανείς, λέγει, τον εαυτό του χωρίς καλλινάρι, τότε αλλήμουν. Θα καταλύσει χειρότερος και από τα θηρία και από τα άλλα ζώα. Χειρότερος από τα ζώα. Και μήπως δεν έγινε άνθρωπο χειρότερος από τα ζώα. Αυτά που ακούνε οι πνευματικοί είναι ένα φρίκης. Στις αρχές έχει το ζευγαριό. Τι παραφύσει και τι και τι και τι που τα ζώα ποτέ δεν θα μπορούσαν να είναι έτσι. Ποτέ. Τέτοια αμαρτία, τέτοιος συντονισμός,
με συγχωρείτε. Ναι, το διαλέγω. Ναι, 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 με βρήκε. Γιατί προσπαθεί ο σαρκικός άνθρωπος να χορτάσει τη σάρκα του. Δεν χορταίνει. Ποτέ δεν θα πει όχι. Ποτέ θα πει. Εντάξει, θα πει εντάξει, δεν θέλω άλλο. Χόρτασε. Ποτέ δεν θα πει. Και πάνω, αφού φυσικά είναι το ανικανοποιητό, βρει τρόπος για να ικανοποιηθούν. Κοσμικοί βρίσκουν τρόπος να ικανοποιηθούν. Ποτέ να μην μάθετε εσείς αυτούς τους τρόπους. Αν είστε ορθόδοξοι, το φυσιολογικό τίποτα περισσότερο. Χίλια δύο πράγματα λέω. Γιατί. Να. Γιατί αφήνω τον εαυτό του σαν χαλίδι. Σαρκική ζωή, αίσθηση και με τίποτα χρυσό. Και είναι δυστυχισμένοι. Είναι αυστηρό. Γιατί όσο πιο σαρκική ζωή ζει κανείς, τόσο πιο δυστυχισμένο. Δεν γεμίζω αυτά. Είναι ευχαριστήσεις, ευχαριστήσεις μεν, ναι, οι δομές ευχαριστήσεις στιγμές. Που φυσικά έχουν σαν αποτέλεσμα, επειδή είναι έκτροπες, έχουν να τραυματίζουν την ψυχή. Να σκοτώνουν την ψυχή και να αδειάζουν τον άνθρωπο. Εγώ τ' άλλος, εγώ λοιπόν, όσο ωραίο το δεξαστικό έτσι πέρα, που θα τα ακούσατε φέτος. Ετρίνη μου, τ' άλλος, τ' αλέτερος. Σαν τα όλα, σαν τα ζώα, τ' άλλο, τους γυρότερους. Άδειασε. Άγιος τελείως. Ο άσωτος τελείως. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Τελείως άνθρωπος. Πού να ευχαριστεί, πού να χαρεί, μιλούσαμε για χαρά ένα άλλο Σάββατο. Πού τέτοιες χαρές, άγνωστος τελείως, το σαρκικό, το κοσμικό άνθρωπο. Γιατί η ζωή έχει χαρές πολλές. Όχι όταν εκδίδεται κανείς σε αυτά. Αλλού βρίσκεται η χαρά στην πνευματική ζωή. Ο Θεός λέγει τα έκανε όλα καλά λίαν. Αλλά ο άνθρωπος ξέφυγε από το σωστό δρόμο και άφησε το σώμα του ελεύθερο να ικανοποιείται όπως εκείνο θέλει. Και όχι όπως προστάζει το θέλημα του Θεού. Όπως θέλει το σώμα, όχι όπως θέλει. Όπως θέλει ο Θεός. Και λέγει πιο κάτω, τα ποτά, τα πολλά φαγητά, η απρόσεκτη συναστροφή ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Έχεις πια ένα άγριο σώμα, ένα κάθεκτο σώμα, που πολλές φορές δεν μπορείς να το συγκρατήσεις και εσύ ο ίδιος. Γι' αυτό και η Εκκλησία, τι λέγει, τα ποτά, τα φαγητά, πρόσεξε στην αστροφή. Γι' αυτό και η Εκκλησία, όχι επειδή θέλει να μας ταλαιπωρεί, μα σε λίγο, λέγει νηστεία, αυστηρή, η πρώτη εβδομάδα, η καθαρά εβδομάδα, αυστηρότατη νηστεία και τριήμερο όποιος μπορεί, όταν έχει υγιές στο σώμα του. Και έπειτα λάβωτο, μόνο Σάββατο Κυριακό λάβει. Τίποτα περισσότερο. Παρεκτός λόγου ασθενείας, όπως λέγαμε το περασμένο Σάββατο, όταν υπάρχει αρρώστια. Όχι για να ταλαιπωρείτε, αλλά για να μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπος, αλλά για να μην μας ταλαιπωρεί η σάρκα. Βέβαια υπάρχει μια άλλη περίπτωση, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, μπορεί κάποιος να αγωνίζεται και να αυστηρώσει αυτόν του, να νηστεύει, να εγκρατεύεται, να ταλαιπωρεί τον εαυτό του και να νομίζει ότι έχει φτάσει σε πνευματικά μέτρα. Μας κοροδεύει πολλές φορές ο διάβολος και με την άσκηση πιστεύουμε ότι έχουμε πετύχει κάτι και χαιρόμαστε. Γιατί κάνουμε μόνο εξωτερική άσκηση, δεν κάνουμε εσωτερική άσκηση. Εκτός από την εξωτερική υπάρχει εσωτερική. Εσωτερική είναι η ταπείνωση. Όταν δεν ζει κανείς την ταπείνωση και βλέπει μόνο αυτή την εξωτερική άσκηση, τότε κάνει μισή άσκηση, όχι ολόκληρη. Και επειδή το πάνε είναι να ταπεινώσει τον εαυτό του, βλέπετε και γιόντα άσκηση κάνουμε, αλλά το κάνουν για να κάνουν νούμερα. Δεν ρίξει αυτή η άσκηση. Άχρηστη είναι. Η δική μας άσκηση πρέπει να γίνει να ταπεινωθεί το πρόβλημα, το εσωτερικό και ταπεινούμενος άνθρωπος να ενωθεί με το Θεό. Αυτός είναι ο σκοπός. Να γνωρίσει το Θεό, να πλησιάσει το Θεό. Να μπορέσει να βαδίζει πνευματικά. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η άσκηση. Αλλά να γίνει ταπεινά, με ταπείνωση. Όταν δεν γίνεται με ταπείνωση και νομίζει κανείς ότι κάνει, έκανε τρίμπορο, κάτι σπουδαίο, έκανε μεγάλο φτερνό, έκανε κάτι νηστεία. Τότε, λέγει ο Αββάς Ισακ, θα επιτρέψει ο Θεός τους αρτικούς πειρασμούς.
και μας λέγει ο Γερο Παΐσιος, μπορεί κανείς να γίνει παιδί και να νηστεύει, να κάνει αγώνες, να κάνει μετάνες. Και η σάρκα να σκητάει. Τότε πρόσεξε, αλλού στάζει λέει. Κάτι άλλο πέρα. Όπως και δεν τα πίνουμε. Κινητά εγωιστικά. Και λέει και το χαρακτηριστικό παράδειγμα, φυσικά τέτοια παραδείγματα δεν τα καταλαβαίνουμε σήμερα, όπως ανέφερε για άλλον ή για λίχνισμα, για αυτά το τροπάριο, ποιος τα καταλαβαίνει, αφού δεν ξέρουμε τι είναι το λίχνισμα, τι είναι ο αέρας, το λίχνισμα, το αλόνι. Ότι δεν έχουμε παραστάσεις και ότι δεν έχουμε ούτε αλόνια που τρέχουν με τα άλογα για να αλωνίσουμε, ούτε λιχνιστή για να λιχνίζουμε, ούτε τίποτε άλλο. Έτσι και αυτά τα παραδείγματα δεν τα καταλαβαίνουμε. Λέγει ο Παπούλης, λέγει ότι σαν το γαϊδωράκι, λέγει, που τσινάει, κλωτσάει. Το βάζει το σεμάρι και κλωτσάει. Και τόσο το αφήνει μυστικό για να μην είναι ζωηρό. Δεν το δίνει ούτε ψωμί, ούτε φαγητό, ούτε άλλο τίποτε. Το βάζει και πάλι κλωτσάει το. Μα δεύτε λέει τίποτα, αλλά τώρα με το σαμάριο και το χιλιάκι καρφιά έχει και το κεντάκι κλωτσάει. Δεν φταίει ότι είναι ζωή το γαϊδωράκι. Τι θέλατε με αυτό. Δεν φταίει τίποτε άλλο, αλλά ο εγωισμός. Γι' αυτό κλωτσάει η σάρκα. Επιτρέπει όντως. Τα σαρκικά πάθη πολλές φορές έρχονται από τον εγωισμό, να ξέρετε. Μπορεί να νηστεύει κανείς να κάνει και μαλλιώνει από τους πειρασμούς. Γιατί έχει εγωισμό και κατάθεση. Είτε κατακρίνει, ασχολείται με τους άλλους και έχει ιδέα για τον εαυτό του. Τότε μπορεί να έχει γεράσει και να τον αποσχολούν τα σαρκικά πάθη. Να έχει γεράσει, να έχει ασπρίσει και να πειράζεται από σαρκικά πάθη. Γι' αυτό λέγει ο Βασισάκας, προσέξουμε, γιατί μπορεί να τα κάνεις όλα αυτά, αλλά το πάθος να δουλεύει. Τότε φταίει ο εγωισμός, πρόσεχε τον εγωισμό. Για να το αρνηθείς, υπέρεψε η σάρκα, ηρέμησε η σάρκα. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα ανοιχθεί από το Θεό. Οι θλίψεις και στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη. Μας μίλησε και στο περασμένο κεφάλαιο για τις θλίψεις και τους περασμούς και τις στεναχώριες. Και συνεχίζει. Όταν περιφρονούμε τις θλίψεις και τις στεναχώριες, το επιτρέπει ο Θεός για την τελειοποίησή μας είναι σαν να περιφρονούμε τις εντολές του Θεού. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αρετή ανθίζει μέσα μας σαν λουλούδι μόνο με τις θλίψεις και τους σωματικούς κόπους. Όσο περισσότερο αγαπάμε την ανάπαυση, τόσο περισσότερο γίνουμε τόπο στα πάθη και δίστα σαρκικά. Γιατί όταν ταλαιπωρείται το σώμα με κόπους και με θλίψεις, οι πονηροί λογισμοί υποχωρούν. Ένα μόνο θα σας πω, να καταλάβετε. Όπως και άλλη φορά σας είπα, παλιά, πριν από 45-40 χρόνια, η εργασία στα χωριά ήταν σκληρή. Υπήρχε πολλοί σκοπούς, όλα γινόταν αλλοχέρι. Όσοι φυσικά δουλεύουν. Όταν ήμασταν έφηβοι, ήταν τόσος πολύς ο κόπος, που κυρίως τα καλοκαίρια αρχίζαμε για τα κατρά της εκείνης μια ραδία, το πηγαίναν, αφού έβγαινε ήλιος το καπνό στο σπίτι και τα αγόρια, μετά τα 12 ετών, όταν 13-14 ετών, θα πήγαινε οργόνι την ημέρα. Όλη την ημέρα θα στόρκουν οργόνι και αφού θα οργώσει, το τέλος το βράδυ θα πήγαινε στο σπίτι, θα έκοβε και κανένα φορτώνα από πορνάρια, αν ήταν κοντά στον πόνο, να πάει και πορνάρια να ζημώνει η μητέρα. Πάντα το όπως πολύ σκατά. Και φυσικά, αφού θα πήγαινε εκεί, το σπίτι θα ήταν κατά τις 8-9 το βράδυ, θα έκανε κάτι δουλειές, κάτι 10 θα κλίματα. Συνήθως ο ύπνος 10, 4 στη σύγκρα. Το καλοκαίρι ο ύπνος ήταν 4 ώρες. Και φυσικά κανείς ήταν σκοτωμένος. Το βράδυ έτρεμε από την κούραση και δεν μπορούσε να βαδίσει πολλές φορές. Το ζήσαμε, δεν μπορούσαμε να βαδίσουμε για να πάμε στο σπίτι και πιανόμασταν και ώρα το άλλο. Για να βαδίσουμε, να σας τραβάει το άλλο. Τότε δεν είχες ούτε ένα λογισμό ούτε ένα πειράσμα. Πού να έχει λογισμό, στην εφηβεία ήμασταν, κανένα λογισμό, τίποτα. Γιατί το λέω αυτό. Τώρα το παιδάκι, κοίταξε, λέει, είναι 14 ετών, 40, ας φάει γάλα. Έγινε το τώρα. Παπουλό, να φάει γάλα, δεν υπάρχει και τίποτε. Και ξέρετε, το καλοκαίρι από τη ζέστη, από την πολύ ζέστη, δεν μπορούσαμε να φάμε. Υπήρχε, δεν ήταν ο πρόβατο, ήταν πολύ ακόμα αγαπητά, δεν μπορούσαμε να φάμε. Θυμούμαι κάπου την Μακαρίτσα την μητέρα, με συγχωρείτε που σας. Αυτά είναι όλα που συνέβαιναν. Που πηγαίναμε στο σκάρι, σκαλίζαμε το καλοκαίρι στα καπνά, άλλοι χαρίζανε, άλλοι σκαλίζανε, ζέστη πολύ. Και λίγο όλη μέρα χτυπάμε εκεί, σκαλίζουμε ένα φαμπού και περνούσαμε με ζαχαρονέρι. Νερό, και αυτό δεν ήταν πολύ δροσερό. Βάζαμε και λίγο ξύδι να δροσίζει μέσα
και λίγο ψωμί και παίρνουν έτσι. Δεν μπορώ, λέγει, όχι δεν μπορούσα αυτή για μένα το κάνω, η μάνα τώρα. Δεν μπορώ, μπούχτισα, λέγει, όλο αυτό, να κάτι να φάμε. Και δεν σου λέει, πήγε να πάρει κανένα ψαράκι να φάμε. Και τι πως έρθει. Ναι, να πάρουμε. Πήραμε και να λήξαμε κατά τη θέντα και πήραμε λιγάκι, από λίγο. Και έκανε μια ζέστη τότε, δεν κάθανε, αλλά και την ημέρα ειδικά μια ζέστη, που όπως βρίσκεται μπροστά στο φούρνο και βλέπεις κύματα έτσι, έτσι ήταν. Λίγο φάγαμε και μας έφαγε. Ξοδέψαμε όλο το νερό, μείναμε από νερό και καήκαμε εκείνη την ημέρα. Δεν μπορούσες, αλλά δεν μπορούσες να φας. Από την γούραση και από τη ζέστη. Και δεν πάθαμε τίποτα. Γιατί σας τα λέω αυτά, δεν πάθαμε τίποτα. Με τόση σκληρή εργασία. Ήμασταν ασκητάδες φυσικά. Προμεσά ασκητική. Έτσι, είχα μια φωτογραφία το καλοκαίρι που έκανα καθηγητό και τα παιδιά. Αν την κρατούσα, έπρεπε να την κρατήσω για να παραδειγματίζουμε σήμερα. Γιατί και ενώ είμαι μοναχός, άσκηση δεν κάνω. Ήμουν ένας μεγάλος ασκητής, έτσι. Μπακουλά, μάγουλα, έτσι και από κάτω. Όλοι έτσι είμαστε. Από τίποτε, πού να, γιατί τα λέγω αυτά, πού να υπάρξει πειρασμός, δεν καταλαβαίνετε. Τώρα, πώς τα παιδιά μας να εγκρατευτούν όταν τα βουτεράκια τους, τα γαλατάκια τους, τα ψαράκια τους, τα κρεατάκια τους, πώς θα εγκρατευτούν. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Γι' αυτό η Εκκλησία βάζει την άσκηση. Νηστεία, πιστέψτε, όχι και τα παιδιά σας. Πόσο χαίρομαι όταν μερικές οικογένειες. Κάποια μου λέγει, 5 ετών το παιδάκι, 5 ετών. Αυστηρή για ρώτησα. Μα δεν πάει γάλα. Όχι και 5 ετών δεν πάει γάλα. 5 ετών ήταν δεν πάει. Τι χάρηκα. Βέβαια ήταν λίγο αδάκρυα αυτό γιατί 5 ετών πρέπει να πάει γάλα. Ναι, αλλά με τα ταϊνά 10 πρέπει να νηστεύονται. Αυστηρή νηστή. Και Τετάρτες και Παρασκευές και Σαρακοστές. Για αν θέλετε να μην έχετε ζαλισμένες υπάρξεις. Και να κουράζονται. Πώς θα κουραστούμε σήμερα. Να, έχετε ένα εξοχικό. Το βάλετε να σκάβουν, το σκαμμένο να σκάβουν. Να κουράζουν. Να σκάβουν το σκαμμένο, ναι. Να σκληραγωγικό λιγάκι. Είσαι έξω στην αψυχή, πες το, θα πας 3-4 χιλιόμετρα, θα βαδίσεις. Κάνεις μετάνοιση. Δεν θα και άλλοι κάνεις έτσι. Ανάθεση, δέκταση, αυτά τι δουν κάνουν γυμναστική πρωί-πρωί. Ναι, γυναίκες, κοπέλες, αγόρια, δεν με κάνεις εσύ. Να γίνει γυμναστική σε όλο το σώμα και στους μύες εδώ και στους κοιλιακούς μύες και στους δίδους. Η μετά είναι κάτω, ξέρει τι άσκηση είναι. Να μια άσκηση μεγάλη. Μην δεν μπορούμε αυτή την άσκηση. Σαν τρελή που να πηδάμε και τρέχουμε 2 και 3 ώρες. Αλλά αν μας πούν 1/4 δεν τα κάνουμε. Δεν τα λέγει όπως να κάνουμε δύο πράγματα. Κουράστηκα. Έκανε την επιδότηση, κουράστηκα. Και πώς θα το κατάλαβε το μπορείς. Ναι, γιατί αυτό έχει μισθό αυτό. Αυτό έχει, αυτή η άσκηση θα σε οφείλει. Αυτό δεν μπορώ. Βλέπετε τι γίνεται. Αλλά ο κόπος βοηθάει. Ο κόπος βοηθάει. Όλοι να κουραζόμαστε. Γι' αυτό και στον μοναχισμό, ξέρετε, όταν κάποιον Άγιο τον είπε ο Άγιος Ανασκόλογος, τι εστί μοναχισμός, τι είναι μοναχός. Παλιά δεν λέγανε πολλές κουβέντες. Με μια κουβέντα. Τι εστί μοναχός, κόπος. Αυτό είναι. Η απάντηση ήταν κόπος. Αυτό είναι μοναχός, κόπος. Μοναχός που δεν νιώθει συνεχώς κουρασμένος δεν είναι. Το πρωί το βράδυ δεν είναι κουρασμένος. Και έτοιμος να κινηθεί, ανά πάσα στιγμή να κλείσει το μάτι να κινηθεί. Να μπορεί να του πει και εμείς τώρα να μπορεί να κινηθεί. Αυτός είναι ο σωστός μοναχός. Που τα πόδια του πρίζονται. Που είναι κουρασμένα τα πόδια. Γιατί έχει αποστασίες. Γιατί έχει μετάνοιες, κουράζει. Αυτό είναι ο μοναχός. Ο Άγιος της Κλίμακας θα μας πει ότι δια φύσεως διενεκείς. Να βιάζεις τη φύση συνεχώς. Για να έχεις υγρισμένο σώμα και καθαρό... Υγρισμένο σώμα και καθαρισμένο στόμα και επιφωτισμένο νου. Για να έχεις αυτό το αποτελέσματα. Πρέπει να βιάζεις συνεχώς. Να είσαι ασυγχώς διαιτής. Αυτό εξαλογωμένος είπε ο Κύριος ότι βιαστέ αρπάζουν την Βασιλεία των Αγίων. Για όλους μας είπε ο Κύριος. Η Βασιλεία των βιάζεται και βιαστέ αρπάζουν την αυτή. Να ασκήσουμε με βία πάνω. Πάνω στον ίδιο τον εαυτό μας. Αλλά η ώρα περνάει και είπαμε να μην μας απασχολήσει άλλο αυτό το κεφάλαιο. Λέγει, διαβάζω έτσι ορισμένες ενότητες,
Το Πνεύμα το Άγιο δεν κατοικεί, λέγει ο Αββάς, στο σώμα που αναπαύεται τις αρχές επιθυμίες. Όταν το σώμα εξασθενήσει με την νηστεία και την προσευχή, τότε δυναμώνεται η ψυχή. Αλλά γράφει κάτι, θα σας το διαβάσω, πολύ χαρακτηριστικό. Λέγει, συνηθίζει το σώμα να παρακαλεί την ψυχή για ανάπαυση, γιατί η ανάπαυση είναι η τροφή του. Όταν δεν τροφοδοτείται το σώμα με την χαυνότητα και την πολλή ανάπαυση, τότε υποχωρεί και νικέται. Γι' αυτό έρχεται και παρακαλεί, άφησε με λίγο να ξεκουραστώ και να συνέλθω. Λέει το σώμα, άφησε να ξεκουραστώ. Και αυτό το κάνει μέχρι όταν αναλάβει τις δυνάμεις του. Ήθελε επικίνδυνη της ψυχή και με μεγαλύτερες, μάλιστα με μεγαλύτερες φοβότητες. Τις σύμπορες λοιπόν παρακλήσεις στο σώμα τους δεν θα τις υπολογίσουμε. Εμείς θα πολιτευτούμε όπως το θέλει αυτός. Και μέσα στον κόσμο, λέγει ο Άγιος, μπορεί να αποκτήσει κανείς την αρετή αρκεί να αγωνίζεται εναντίον των εφαρμάτων απαιτήσεων του σώματος. Και μέσα στον κόσμο, και εσείς που είστε μέσα στον κόσμο, λέγει, μπορείτε όταν αγωνιστείτε. Και δεν θα πω τίποτα άλλο, πάνω σε αυτό θα αναφέρω, που πρέπει όλοι να το έχετε διαβάσει, το παράδειγμα εκείνο του Αγίου Αντωνίου, που όταν εσκέπτεται για μέτρα αυτά, του είπε, και Αντώνιε, Αντώνιε, υπάρχει κάποιος άλλος που σε ξεπέρασε. Ποιος, κύριε, πού είναι αυτός, να πάω να τον προσκυνήσω, να το δω, τον Αλεξάνδρα. Την πέστερα, ναι, μέχρι την Αλεξάνδρα. Και μάλιστα παντρεμένος, εκεί γυναίκα. Και πήρε το ροδάκι του και ξεκίνησε και πήγε. Και του είπε αυτός, πού είναι, όταν μπήκε μέσα, τι ήταν, ένα τσαγκάρι. Ο τσαγκάρις πιο πάνω από τον Αντώνιο. Και όταν του είπε, τι έργασε, κάνεις, δεν κάνω τίποτα, λέω αμαρτωλός είμαι. Ο Θεός σε συγχωρείς αμαρτωλός είμαι. Επέμενε, δεν του λέγε τίποτα. Και όταν του είπε, ο Θεός με έστειλε, σε σένα ο Θεός μου έστειλε, πες μου την εργασία σου, την πνευματική εργασία, και του είπε, τσαγκάρις είμαι, δουλεύω, παίρνω σμένα χρήματα, πόβε στη μέση, δίδω στους φτωχούς στα μισά, πάρω τα κρατώ, να πάρω κάτι για τη δουλειά μου και ό,τι χρειάζεται να φάμε εμείς. Και με τη σύζυγο εγώ, αν θυμάμαι καλά, και από ό,τι παντρευτήκαμε, έτσι και πει. Είμαστε αδελφοί. Με τη γυναίκα ήταν αδελφή. Ζούσαν αδελφικά. Να με καλά. Ζήστε σαρακοστή τουλάχιστον. Ζήστε τάξη, Παρασκευές, σαρακοστές. Ζήστε αδελφικά. Αυτό που λέγει η Εκκλησία. Όχι μια ζωή. Ξέρετε, και ο Άγιος Άνος Προστάτης, που ήταν έγανος και αυτός, παντρεύτηκε, αλλά την είχε αδελφή. Οι Άγιοι το κάνουν. Παντρεύτηκε, έκανε γάμο, αλλά ήταν αδελφή του μέχρι από την τελευταία ζωή. Να, αυτός ο οποίος ξεπερνάει, ένας που αγωνίζεται έτσι, που ξεπερνάει με σοφροσύνη, με αγώνα, με δυσκίες, μέσα στον κόσμο, ξεπερνάει και τον Άγιο Αντώνιο. Φτάνει σε τι μέτρα. Γι' αυτό λέγει ο Βασέκ, ότι και εσείς μέσα στον κόσμο μπορείτε να αποκτήσετε την αρετή αυτή, αρκεί να αγωνίζεστε. Πώς να το κάνουμε, χρειάζεται αγώνας. Αν για το ψωμάκι, αν για τα υλικά αγωνιζόμαστε και κουραζόμαστε και υποφέρουμε και, πολύ περισσότερο για τα πνευματικά, πολύ περισσότερο για τη σωτηρία της φυγής μας. Πρέπει να αγωνιζόμαστε συνεχώς, όχι λιγάκι και να σταματάμε. Ένα συνεχή αγώνα. Και αυτός ο αντίπαλος, τελειώνω με αυτό, ο αντίπαλος αυτός η σάρκα θα ησυχάσει μόνον στην πλάκα. Γι' αυτό και ο μακαριστός Επιφάνης Θεοδωρόπουλος, που έχετε ακούσει γι' αυτόν, μορφή της εποχής μας, κοιμήθηκε φυσικά, πολύ λόγιος και ανάρετος, συνήθιζε να λέγει σάρκας πλάξη. Αυτές δύο κουβέντες. Η σάρκα θα ησυχάσει την πλάκα. Ας μην ξεφαρεύει κανείς όταν είναι και στα 60 και στα 70 χρόνια. Και πάντοτε χρειάζεται προσοχή. Πάντοτε, εάν θέλει να έχει σοφροσύνη, αγνότητα και καθορότητα, όχι φυσικά για να μην πέφτει σε κορμίες του τύχες, όχι, αλλά μπορεί να μαρτάνει χωρίς να πέφτει σε κορμίες του τύχες. Μπορεί να μαρτάνει με το λογισμό του. Να δέχεται επιθυμίες, αμάρτησε. Όταν δέχτηκε στη δέχτη την επιθυμία, αμάρτησε. Και αυτά πειράζουν για μας τους χριστιανούς. Όταν κανείς αγωνίζεται, προσπαθεί, και αυτά πειράζουν. Αυτά για σήμερα, με συγχωρείτε που σας κούρασα. Ήταν ένα θέμα που όλους ενδιαφέρει, είναι κάτι που το κουβαλάμε μαζί μας, ας τα προσέξουμε.